Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, έχουμε πιάσει ένα από αυτά που ξέρετε ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ, είναι οι πεζογέφυρες. Θα δούμε σήμερα, στη Κηφισίας και Σπύρου Λούι βρίσκεται ο Λευτέρης με τον καλεσμένο μας, μισό λεπτό κύριε Δεμετζή γιατί μπερδευόμαστε κιόλας. Θα δούμε τώρα αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες γέφυρες για να προλαβαίνουμε τις ζημιές και τις βλάβες. Έλα Λευτέρη. Καλημέρα. Είναι δίπλα μου ο κύριος Βασίλης Βαρδάκης, ο πρόεδρος των Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος διεξάγουν μία καινοτομία για να εντοπίζονται οι φθορές στις γέφυρες. Σωστά? Ναι, πράγματι, στο ΤΕΤΡ έχουν δύο σχετικά έργα, έτσι, που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργα έξυπνων γεφυρών, μέσω των οποίων θα ενοργανώνονται οι γέφυρες, θα πούνε αισθητήρες και θα μπορούμε να βλέπουμε τις παραμορφώσεις τους σε πραγματικό χρόνο και να προλαβαίνουμε ενδεχόμενες αστοχίες. Έτσι. Παράλληλα, υπάρχει και το Μητρό Υποδομών όπου θα καταγράφονται. Δηλαδή, τι κάνει αυτός ο αισθητήρας που βλέπουμε και εμείς τώρα στα πλάνα μας, πρόεδρε? Θα υπάρχουν αισθητήρες που θα μετράνε αξονικές παραμορφώσεις. Έτσι, ναι. Σε περιπτώσεις έργων που γεφυρώνουν υδάτινα κολλήματα, θα μετράνε και στάνη του νερού. Και θα μπορούμε έτσι να προλαβαίνουμε δύσκολες καταστάσεις. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το πλήθος των γεφυρών. Δεν μπορούμε, ας πούμε, αύριο το πρωί να ενισχύσουμε όλες. Αυτή η γέφυρα, έτσι όπως μας την δείχνουν τώρα, είναι αντέχει ή μη και ποια μια αρτακάτσι? Εδώ είμαστε σε μια περίπτωση καλή, έτσι. Είναι μια κλασική είναι κατοδιάβαση. Καλή. Έχει φορέα από προϊνταμένο σκυρόδεμα. Μάλιστα. Έχει κάποιες φθορές και βλάβες λόγω χρόνου στα ακρόβαθρα. Έτσι, αλλά φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση που είναι αυτό και τα διαχειριστικά. Έχει συντηρηθεί και λίγο μας ανησυχεί. Γενικά δεν έχουμε κουλτούρα. Δεν είχε αναπτυχθεί κουλτούρα συντήρησης, άρα και αυτή δεν είναι πολύ συντηρημένη, όπως και τα περισσότερα έργα. Πώς το είπατε αυτό, ότι δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης στην Ελλάδα μας? Δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης, καλά το άκουσα? Ναι, ναι, όπως το είπατε. Δεν έχουμε συνηθίσει να φτιάχνουμε έργα και να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Και συγγνώμη, μια νοτελεία. Βρισκόμαστε στην Κηφισίας. Ακριβώς πάνω μας είναι Κηφισίας και βλέπετε τις φθορές, όπου τι σημαίνει δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Δεν έχουν συντηρηθεί. Μπορεί να είναι χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα. Ευελπιστούμε ότι αναπτύσσεται τώρα, ας πούμε, αυτή η κουλτούρα για να προλάβουμε έτσι μεγάλες βλάβες ή ενδεχόμενες καταστροφές. Μπορείτε να πάρετε από τον χέρι τον Ελευθέρη και να κάνετε μια βόλτα να δούμε από κοντά την κουλτούρα που έχουμε, να τη γνωρίσουμε, γιατί είναι μια ωραία κουλτούρα. Να τη μάθουμε από κοντά. Του ό,τι να είναι εννοείς. Του ό,τι κτίζουμε, δεν τα παραλαμβάνουμε αυτά τα έργα. Έτσι δεν είναι? Έχουμε ιστορικό έργο που δεν παρελήφθησαν ποτέ. Και τα οποία τα βάλαμε σε χρήση. Τώρα ισχύει το αυτό, τώρα... γιατί εμείς... Στην αυτοψία που κάναμε όλο αυτό το διάστημα, ναι, βρήκαμε πολλά μικροπροβλήματα σε γέφυρες. Περνάμε δεκάδες χιλιάδες αμάξια κάθε μέρα. Λευτέρη μου, τις επόμενες μέρες, ούτως ή άλλως δεν το αφήνουμε το θέμα,